και στον πρόλογο της εκπομπής μας, θα έχουμε την χαρά να έχουμε μαζί μας τον κύριο Κώστα Τρικαλινό, Φαρσαλινό, ερευνητή στο Πανεπιστήμιο Πάτρας και στην Δυτική Αττική. Νομίζω ότι είναι ένας άνθρωπος που έχει καταθέσει καθαρά τις απόψεις του όσον αφορά την πανδημία, και η σημερινή μας συζήτηση θέλω να ξεκινήσει έτσι με ένα αισιόδοξο κατά τη γνώμη μας μήνυμα, γιατί ό,τι μας φέρνει πραγματικά είναι αισιόδοξο απέναντι στη μαυρίλα την οποία ζούμε. Κύριε Φαρσαλινέ, καλημέρα. Καλημέρα σας. Ξανά μαζί από την Ιερά Πέτρα. Με μεγάλη μου χαρά. Θα ήθελα να σας ρωτήσω. Υπάρχει μια έντονη ανησυχία, μεγάλη ανησυχία στον κόσμο αυτό το τελευταίο διάστημα, με την έξαρση των επιβεβαιωμένων θετικά στον ιό και των θανάτων. Ο κόσμος ανησυχεί. Πιστεύετε ότι τελικά ο ιός σκοτώνει πολύ περισσότερο και πολύ νεότερους ανθρώπους από όσο νομίζαμε? Όχι, αντιθέτως, ο ιός δεν είναι πάρα πολύ θανατηφόρος, και το πρόβλημα δεν είναι ότι είναι πάρα πολύ θανατηφόρος. Αυτό ήταν η αρχική εκτίμηση, όταν είχαμε στοιχεία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τα οποία μιλούσαν για, στην αρχή, για μια θνητότητα της τάξης του 5%, μετά της τάξης του 3,4%, τα οποία είναι τρομακτικά νούμερα. Όμως στη συνέχεια είδαμε ότι δεν μπορούσαμε να βρούμε πάρα πολλούς οι οποίοι είτε νοσούσαν πάρα πολύ ήπια και δεν ζητούσαν βοήθεια ιατρική και φυσικά δεν εξεταζόταν κιόλας, είτε ήταν και τελείως ασυμπτωματικοί, ελαφρά ασυμπτωματικοί που δεν έδιναν καν σημασία. Οπότε έχουμε καταλήξει, και νομίζω ότι υπάρχει πλέον γενικώς μια συμφωνία, άσχετο με το τι εικόνα παρουσιάζεται προς τα έξω, ότι η θνητότητα δεν είναι πολύ υψηλή, κυρίως στις μικρές ομάδες, στις ομάδες χαμηλής ηλικίας είναι από μηδενική στα παιδιά, έτσι, σχεδόν μηδενική και στις υπόλοιπες ηλικίες, και υπάρχουν βέβαια, το σχεδόν μηδενική δεν σημαίνει ότι δεν θα έχεις κανέναν θάνατο, αλλά ξέρετε, όταν εμφανίζονται οι εξαιρέσεις, που είναι οι θάνατοι νεαρότερων ατόμων, σαν ο κανόνας, είναι λογικό, και σε αυτό φταίτε εσείς και νότα μέσα ενημέρωση γενικά, όχι εσείς ατομικά προς Θεού, ότι δημιουργείται ένα κλίμα ότι θα περίπου θα πεθάνουμε όλοι. Το πρόβλημα είναι πολύ έντονο και η θνητότητα είναι πολύ μεγάλη στις μεγάλες ηλικίες που έχουν σοβαρές νοσηρότητες, και ακόμα μεγαλύτερο σε αυτούς οι οποίοι βρίσκονται σε χώρους συνοστισμού, όπως είναι για παράδειγμα τα γυροκομεία. Και σήμερα, για παράδειγμα, δυστυχώς είδα μόλις τώρα μια είδηση ότι έχουμε 30 κρούσματα σε γυροκομείο στη Θεσσαλονίκη. Αυτά είναι τα τεράστια προβλήματα, γιατί στα γυροκομεία η θνητότητα μπορεί να φτάσει και το 20-25%. Αλλά, για παράδειγμα, στις ηλικίες 18-39, με τα επίσημα στοιχεία του ΕΟΔΗ, έτσι, έχουμε 13 θανάτους σε 36.300 επιβεβαιωμένα κρούσματα, τα οποία πραγματικά θα είναι πάνω από 100.000. Δηλαδή 13%, ίσως και 150.000. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι σίγουρα δεν είναι μηδέν, αυτό είναι ξεκάθαρο, αλλά όταν ακούμε στην τηλεόραση για τον 30χρονο, τον 25χρονο, τον 35χρονο που κατέληξε, μας δημιουργείται η εντύπωση ότι θα νοσήσουμε και κινδυνεύουμε όλοι να καταλήξουμε. Στην πραγματικότητα είναι εξαιρετικά σπάνιο αυτές οι ηλικίες, και ειδικά αν είσαι υγιής, να έχεις πρόβλημα. Ακόμα και να νοσήσεις βαριά είναι πολύ σπάνιο. Παρόλα αυτά, υπάρχουν και σε αυτές τις ηλικίες κάποιες ομάδες που είναι πολύ πιο ευαίσθητες, γιατί έχουν προβλήματα υγείας. Είτε είναι νοσοκατασταλμένοι, είτε έχουν άλλα σοβαρά προβλήματα υγείας, και εκεί χρειάζεται προσοχή. Όπως βέβαια σε όλα. Αλλά θνητότητα, ως προς τη θνητότητα, ο ιός δεν είναι πολύ φωνικός όπως ακούγεται. Το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε είναι η πολύ μεγάλη και ταχεία μετάδοση στην κοινότητα, και η αδυναμία μας γενικά, όχι μόνο της Ελλάδος, να προστατεύσουμε αυτούς τους ευαίσθητους οι οποίοι θα κάνουν σοβαρή νόσο και έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να βρεθούν σε ένα κρεβάτι μεθ, σε μια μονάδα εντατικής θεραπείας ή ακόμα και να καταλήξουν.
Εκεί είναι το ζήτημα. Αν καταφέρναμε με ένα μαγικό τρόπο, που είναι πολύ δύσκολο βέβαια, να έχουμε νόσο μόνο σε κάτω των 65, ας πούμε, και να έχουμε προστατεύσει και σε αυτές τις ηλικίες τους υγιείς, τους ασθενείς, αυτούς που έχουν νοσήματα, δεν θα είχαμε σχεδόν καθόλου πρόβλημα. Αλλά όπως βλέπετε είναι και κάτι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει. Άλλες χώρες μπορεί να το πετύχουν λίγο καλύτερα, άλλες χειρότερα. Υπάρχουν και χώρες οι οποίες είχαν δραματικά προβλήματα. Για παράδειγμα, στο Βέλγιο, που είναι η πρώτη χώρα σε θνησιμότητα από κορονοϊό στον κόσμο, απέτυχαν παταγωδώς να προστατεύσουν τους ανθρώπους στα γυροκομεία. Με αποτέλεσμα, στο πρώτο κύμα και μέχρι τον Ιούνιο, το 66% των θανάτων από κορονοϊό συνέβη στο 1% του πληθυσμού που βρισκόταν σε γυροκομεία. Άρα καταλαβαίνετε ότι η εικόνα μιας χώρας ως προς τους θανάτους, ως προς την πίεση της υγείας, δεν είναι απόλυτη εξάρτηση της φωνικότητας του ιού, είναι εξάρτηση στο ποιοι θα νοσήσουν, και όταν νοσούν ηλικιωμένοι έχεις πρόβλημα, και στο πόσο γρήγορα θα νοσήσουν. Διότι όταν έχεις μαζική μετάδοση του ιού σε όλη την κοινότητα, τότε ακόμα και οι λίγοι που κινδυνεύουν σε νεότερες ηλικίες γίνονται αρκετοί. Έτσι. Αλλά δεν υπάρχει, δεν θα πρέπει ο κόσμος να είναι πανικοβλημένος. Και θέλω να πω και κάτι. Δυστυχώς και λυπάμαι που το λέω, υπάρχουν και πάρα πολλοί γιατροί οι οποίοι θεωρούν ότι το να δημιουργήσουμε έτσι πανικό στον κόσμο θα βοηθήσει στη συμμόρφωση με τα μέτρα. Εγώ θα πρότεινα σε όλους να σκεφτούν, αν νοσηλεύονταν σε ένα νοσοκομείο με ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, είχαν ένα γιατρό δίπλα τους, ο οποίος το μόνο που έκανε ήταν να κλαίει για την κατάσταση του ασθενή. Ή αντιθέτως είχαν ένα γιατρό ο οποίος κάθε 3 λεπτά τους έλεγε θα πεθάνεις και θα πεθάνεις και θα πεθάνεις. Θα δέχονταν ποτέ αυτόν τον γιατρό να τους αντιμετωπίσει στο νοσοκομείο με βάση το συναίσθημα είτε της λύπης είτε του πανικού? Η άποψή μου είναι, και εγώ προσωπικά τουλάχιστον, τον είχα πετάξει από το δωμάτιο και θα απαιτούσε να έρθει άλλος. Με τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να καταλάβουμε ότι η πανδημία είναι μία νόσος που δεν αφορά ατομικά εμάς, αλλά τον πληθυσμό. Αλλά πάλι νόσημα είναι. Αν το αντιμετωπίζουμε με συναίσθημα, είτε λύπη, στεναχώρια, είτε πανικού και τρομοκρατίας ότι θα πεθάνουμε όλοι και τώρα θα πεθάνουμε, είμαστε ακατάλληλοι να το αντιμετωπίσουμε. Και θα πρέπει να πάμε σπίτι μας και να βρεθούν άλλοι να το αντιμετωπίσουν. Απαιτείται ψυχραιμία, ηρεμία, ειλικρίνεια, να παραδεχθούμε ότι πολλά πράγματα τα κάνουμε χωρίς να έχουμε την απόλυτη επιστημονική τεκμηρίωση, αλλά κάτι πρέπει να πάρουμε αποφάσεις. Δεν μπορούμε να περιμένουμε την επιστημονική τεκμηρίωση, αλλά να τα πούμε αυτά στον κόσμο, να τα γνωρίζει. Όχι να κυκλοφορεί με τον πανικό και να έχουμε τώρα σύνδρομα μετατραυματικού στρες. Εδώ έχουμε και σύνδρομα προτραυματικού στρες, να έχουμε έξαρση των ψυχικών νοσημάτων, να βλέπετε ότι 1 στους 4 ασθενείς με τον κορονοϊό αντιμετωπίζει ψυχικά προβλήματα, τα οποία κατά πάσα πιθανότητα δεν σχετίζονται καν με τον ιό. Και συμβαίνουν ακόμα και σε άτομα που δεν έκαναν βαριά νόσο, αλλά που το στρες και ο πανικός τους δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Θα πρέπει να ηρεμήσουμε και να είμαστε ειλικρινείς. Ξέρετε, σας την έκανα αυτή την ερώτηση. Γιατί το πιστεύω, και αυτό εκδηλώνεται το τελευταίο διάστημα, ότι ο κόσμος διψάει από καλές ειδήσεις και όχι φτιαχτές ειδήσεις που δημιουργούν είτε πανικό είτε ψευδαίσθηση. Γιατί η αισιοδοξία είναι η αισιοδοξία όταν δεν βασίζεται και σε κάποια γεγονότα ή όταν οι ειδήσεις είναι αντιφατικές, τότε ο κόσμος δεν μπορεί να λειτουργήσει, θα το έλεγα, φυσιολογικά. Και γίνεται μια προσπάθεια τελευταία να δικαιολογηθούν τα δικαιολόγητα. Ναι. Ο κόσμος καταρχάς θα αναδειψάει για σωστή, έγκυρη και τεκμηριωμένη ενημέρωση. Ούτε για υπερβολές ότι καταστρεφόμαστε, ούτε για υπερβολές ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Δυστυχώς βλέπουμε να επικρατούν τα άκρα, δηλαδή στα mainstream μέσα να επικρατεί ο πανικός, στα κοινωνικά δίκτυα
όχι να επικρατεί βέβαια, αλλά υπάρχει αρκετά έντονα το κλίμα του δεν συμβαίνει τίποτα και μια γρυπούλα είναι και σιγά τους θανάτους και δεν πέθαναν πολύ κτλ. Κτλ. Ή ότι φταίνε οι εταιρείες που θα βάλουν chip στα εμβόλια ή θα, ο Bill Gates και το 5G. Λοιπόν, αυτά είναι τα άκρα και τα δύο. Δυστυχώς όμως αυτό που επικρατεί κατά κόρον στα κοινά μέσα ενημέρωσης είναι το άκρο της υπερβολής και του πανικού. Ο κόσμος λοιπόν πρέπει να διψάει για σωστή, έγκυρη και ισορροπημένη ενημέρωση. Αυτά ξέρουμε, αυτά δεν ξέρουμε, θα πάρουμε και αποφάσεις με κάποια πράγματα που δεν ξέρουμε, ελπίζουμε να δουλέψουν. Αν δεν δουλέψουν θα το πούμε, δεν θα λέμε ότι όλα πήγαν τέλεια και έχουμε 5 φορές περισσότερους θανάτους από τη Σουηδία που κάποτε κατηγορούσαμε ως εγκληματίες και δολοφόνους. Και σήμερα η Σουηδία έχει 20-25 θανάτους την ημέρα και εμείς έχουμε πάνω από 100. Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να λέμε ότι όλα πάνε καλά. Δεν τα κάναμε καλά, έτσι δεν είναι? Εγώ εκείνο που κατάλαβα από το πρώτο μέρος της συζήτησης είναι ότι δεν έχουμε λοιπόν να κάνουμε με ένα πιο επιθετικό ιό που τώρα σκοτώνει περισσότερο ή σκοτώνει νεότερους. Θέλω όμως να μου πείτε, έχουμε ενσωματωμένα τα στοιχεία του τελευταίου διαστήματος των ημερών του lockdown σε αυτήν την μας την ανάλυση? Ναι, όπως σας είπα, τα νούμερα που σας είπα σήμερα, 13 θανάτους επί 36.000 επιβεβαιωμένων 18-39 και 267 θανάτους 18-39 ετών και 267 θανάτους επί 39.000 σχεδόν επιβεβαιωμένων θετικών στον ιό 40-64, που και εκεί μπορεί να είναι, θα είναι πάνω από 100.000 οι πραγματικοί, είναι στοιχεία χθεσινά του ΕΟΔΗ. Δεν είναι στοιχεία παλαιότερα. Είναι τα χθεσινά στοιχεία για τη συνολική κατανομή των θανάτων από την αρχή της πανδημίας, όχι μόνο το τελευταίο διάστημα, στην Ελλάδα. Είναι λοιπόν τα τελευταία στοιχεία που έχουμε. Και επαναλαμβάνω, ούτε αυτά λένε την όλη αλήθεια, γιατί αναφέρονται στα επιβεβαιωμένα μόνο περιστατικά και δεν έχουμε καταγράψει, και το ξέρουμε και το αποδέχονται όλοι, πολλαπλάσιους οι οποίοι δεν είναι καταγεγραμμένοι, αλλά είναι πραγματικά θετικοί στον ιό. Άρα όταν αναλύεις αυτά τα νούμερα σε ποσοστά επί των πραγματικά θετικών, όσων δηλαδή έχουν πραγματικά προσδιορίσει τον ιό, είναι ακόμα μικρότερα τα νούμερα. Άρα όχι πανικός και πολύ μεγάλη προσοχή φυσικά σε όλους, αλλά ιδιαίτερη προσοχή στους ηλικιωμένους. Και θέλω να κάνω και μια έκκληση. Δεν θα δείξει το παιδί την αγάπη του στο γονέα με το να τον φέρει από την Πελοπόννησο, παράδειγμα, που είναι μια περιοχή χαμηλού επιπολασμού του ιού, στην Αθήνα για να μείνουν μαζί και να περάσουν μαζί τις γιορτές. Ούτε θα δείξει την ευαισθησία και την αγάπη όταν θα πάει ο γιος ή η κόρη στους γονείς για να κάνουν γιορτές. Αυτά είναι που δημιουργούν τα προβλήματα και εκθέτουν ευαίσθητους ανθρώπους, ξέρετε, στον ιό. Δεν είναι η ώρα να δείξουμε την αγάπη στους γονείς μας. Οι γονείς μας είναι που έχουν το πρόβλημα, δεν το έχουμε εμείς. Το να έχουμε πανικό εμείς, οι νεότεροι, και ταυτόχρονα να είμαστε σε συνεχή επαφή ή να εκθέτουμε σε κίνδυνο από δικιά μας αυλεψία τους ηλικιωμένους, είναι παράδοξο, παράλογο και προβληματικό, πολύ προβληματικό. Αυτά πρέπει να σκεφτούμε. Και αυτά είναι που δεν τα έχουμε εξηγήσει στον κόσμο και δημιουργούμε απλά τον πανικό, θα πεθάνουμε όλοι. Αυτά, ξέρετε, είναι πολύ απλό και εύκολο να κάνεις μια ψύχρεμη ενημέρωση στον κόσμο, τι πρέπει να προσέχει, πώς πρέπει να κινηθεί και τι να κάνει. Να ενημερώσουμε τις ομάδες που έχουν συγκεκριμένο πρόβλημα. Να το κάνουμε σε επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας. Να ξέρουμε ποιοι ασθενείς νοσούν και να τους ρυθμίσουμε καλά και να τους δώσουμε και οδηγίες. Πώς να προφυλαχθούν, πώς να μειώσουν τις επαφές. Δεν κάνουμε τίποτα οργανωμένο παρά μόνο μια ιστερία στα μέσα ενημέρωσης ότι θα πεθάνουμε όλοι επειδή πέθανε ένας νέος ατυχής 30, 35, 25, 40, 45 ετών. Δεν ξέρουμε και καν τι συμβαίνει πίσω από αυτό. Έχουμε ένα τεράστιο έλλειμμα ενημέρωσης. Ας πούμε σήμερα, ξέρετε εσείς πώς, γιατί έχουν προσβληθεί από τον ιό κατά τη δουλειά τους στα νοσοκομεία? Δεν το ξέρουμε. Έχουμε καμιά εικόνα πόσοι ασθενείς που νοσηλεύονται στα νοσοκομεία από άλλα νοσήματα έχουν προσβληθεί από τον ιό μέσα στο νοσοκομείο? Μπορεί να μην είναι κανένα. Μπορεί να είναι και πολλοί. Έχουμε καμιά εικόνα? Καμία. Όταν δεν έχεις πληροφορία, τότε, γιατί δεν τη δίνεις ως αρχή, τότε η αρχή είναι υπεύθυνη που
που δεν δίνει την πληροφορία για όλα τα σενάρια τα οποία δημιουργούν. Δεν φταίει κανένας άλλος. Εγώ δημιουργώ ερώτημα, άλλος ξέρω ότι θα βγάλει και συμπέρασμα και θα πει άρα έχουμε αυτή την κατάσταση, χωρίς να ξέρει. Αλλά όταν έχεις κάνει την επιδημιολογία, την επιδημιολογική εικόνα και τα στοιχεία, τα έχεις κάνει ιδιοκτησία σου και τα κρατάς απόρριτα σε μια πανδημία που αφορά όλους, τότε εσύ είσαι υπεύθυνος για το πρόβλημα. Δεν είναι ούτε οι συνωμοσιολόγοι, ούτε οι ψεκασμένοι όπως χαρακτηρίζουν, ούτε αυτοί που θέτουν ερωτήματα. Κοιτάξτε, εδώ νομίζω ότι βάζεται ένα πολύ σοβαρό ερώτημα. Ορισμένοι έχουν κάνει την πανδημία ιδιοκτησία τους. Δηλαδή, εμείς από το σταθμό έχουμε επιχειρήσει να μιλήσουμε με ανθρώπους σαν εσάς, τον κύριο Βανταράκη, τον κύριο Καλομενίδη, που ουσιαστικά βλέπω και είναι αποκλεισμένοι από τα κεντρικά μέσα ενημέρωσης. Δεν είναι αυτό το ζήτημα, κάνει... δεν μας ενδιαφέρει. Όχι, δεν είναι αυτό, δεν είναι προσωπικό. Είναι η άλλη άποψη, να το πω. Η άλλη προσέγγιση σε σχέση με την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Γιατί δεν θέλουν να ακούγεται. Έχει γίνει η πιο ψύχρεμη αυτή η άποψη. Θέλουν δηλαδή ορισμένοι να κρατήσουν ιδιοκτησία τους στη διαχείριση της πανδημίας. Να ξεκαθαρίσω κάτι. Και εμείς. Μην νομίζω ότι τα βγάζουμε αυτά από το μυαλό μας και από το κεφάλι μας και κάνουμε έτσι αυθαίρετες εκτιμήσεις και κάνουμε τώρα έναν ανταγωνισμό ποιος θα είναι καλύτερος στις προβλέψεις. Αυτά, για παράδειγμα, τα έχει πει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Το lockdown δεν μπορεί να είναι στρατηγική αντιμετώπιση πανδημίας και είναι μια λύση ανάγκης. Εγώ την έχω χαρακτηρίσει και λύση απελπισίας τώρα και σε μια επιστημονική δημοσίευση που θα βγάλουμε. Με σκοπό να κερδίσει λίγο χρόνο για να κάνει άλλα πράγματα. Αυτά τα λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Δεν είμαι εγώ έξυπνος, θα τα πω, ή όλοι οι υπόλοιποι συνάδελφοι που βγαίνουμε κατά καιρούς και εκφράζουν την άποψή μας. Ούτε είναι καμιά άλλη άποψη. Αυτή είναι η άποψη που επικρατεί παντού. Το ότι δεν γίνεται δεν σημαίνει ότι δεν είναι αυτή η άποψη που θα έπρεπε να επικρατεί. Το ότι δεν το κάνουμε για διαφόρους λόγους δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει δικαιολογία και να λέμε α, δεν θα παρουσιάζομαι και πολύ τι λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Παράδειγμα, τα τελευταία του πέρασαν σαν δίκη μονόστιλου από τα μέσα. Έτσι. Το γεγονός ότι έλεγε ότι το κλείσιμο των σχολείων έχει δραματικές επιπτώσεις στα παιδιά και δεν προσφέρει και τίποτα ιδιαίτερο. Το γεγονός ότι έλεγε ότι το lockdown είναι λύση ανάγκης, όχι στρατηγική αντιμετώπιση πανδημίας. Και εμείς το έχουμε ανάγκη σε στρατηγική. Και αυτή τη στιγμή έχουμε lockdown. Και δεν υπάρχει ούτε ως ιδέα να κάνουμε κάτι άλλο, ούτε καν σαν πληροφορία δεν αναφέρεται πουθενά. Και έχουμε και χειροκροτητές που θα ξαναμπούμε σε lockdown και θα ξαναμπούμε και θα ξαναμπούμε. Και αυτό χαρακτηρίζεται, δεν ξέρω, παρουσιάζεται ως ευφυής στρατηγική, ως ανακάλυψη μεγάλη για το πώς αντιμετωπίζει την πανδημία. Τι να πω δηλαδή. Αυτά λοιπόν δεν είναι κάποιοι γραφικοί οι οποίοι θέλουν να γίνουν λίγο γνωστοί, ας βγούμε να πούμε μια άλλη άποψη, να την παρουσιάσουμε ως λογική και ξέρω εγώ τι. Αυτά τα έχουν πει όλοι. Και το ζήτημα είναι, ξέρετε, και εδώ θα εφησίσω και την προσοχή, σε όσους λένε «Α, τώρα είναι αργά και δεν προλαβαίνουμε». Καταρχάς όλα αυτά έχουν υποθεί από την Άνοιξη. Δεν υπόθηκαν τώρα. Αλλά πέρα από αυτό, το ότι δεν είναι αργά θα το καταλάβουμε στο επόμενο διάστημα. Γιατί όποιος νομίζει ότι τώρα είναι σίγουρα τα χειρότερα, να θυμίσω ότι έχουμε ακόμα φθινόπωρο. Χειμώνας δεν έχει μπει ακόμα. Αυτό είναι πολύ σοβαρό που λέτε. Και περιμένετε να δείτε το χειμώνα. Μα μας προετοιμάζουν, λέει, για τρίτο κύμα. Τι σημαίνει τώρα πάλι αυτό? Δεν υπάρχει τρίτο κύμα. Υπάρχει συνέχεια του δεύτερου, διότι δεν έχει ποτέ κατασταλεί το δεύτερο. Θα κατασταλεί προσωρινά μέσω του κλειδώματος κάποια στιγμή. Αλλά βλέπετε, είμαστε στην τρίτη εβδομάδα και στη δράμα, δραματική λέει η κατάσταση. Την τρίτη εβδομάδα είναι η δραματική κατάσταση. Τι έγινε αυτό το lockdown τρεις εβδομάδες? Αύξησε το πρόβλημα στη δράμα και έχουμε αεροδιακομιδές. Στη Θεσσαλονίκη πού είναι η ελάττωση της πίεσης? Είναι τέταρτη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη αύριο, συμπληρώνει τέσσερις εβδομάδες στη Θεσσαλονίκη. Έτσι δεν είναι? Πού είναι η ελάττωση? Βλέπετε, δεν δουλεύει όπως φανταζόμαστε ή επειδή είχαμε την εικόνα στο πρώτο κύμα και θεωρήσαμε ότι είδατε στο πρώτο κύμα τι έγινε, θα γινόταν και τώρα. Το Βέλγιο
είχε στο προσωπικό του κύμα ένα σκληρότατο lockdown. Και το έκανε ακριβώς την ίδια χρονική στιγμή ως προς την εξέλιξη της πανδημίας, εννοώ με την Ελλάδα. Είδε το αποτέλεσμα στο Βέλγιο. Σφαγή έγινε. Και ας είχαν lockdown. Δεν λύνεται λοιπόν το πρόβλημα. Και προσωρινή λύση μπορεί να είναι, λύση έτσι απελπισίας, όταν θες να χρησιμοποιείς το χρόνο για να κάνεις κάτι άλλο. Εδώ εμείς έχουμε μπει σε ένα φαύλο κύκλο τώρα και βλέπετε στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείνουν κέντρα υγείας, κλείνουν περιφερειακά ιατρία που είναι η πρώτη γραμμή άμυνας. Κλείνει. Γιατί δεν έχει φτάνει το προσωπικό στα νοσοκομεία. Αυτό θα δημιουργήσει μεγαλύτερη πίεση στα νοσοκομεία, γιατί όταν κλείνει τα κέντρα υγείας και τα περιφερειακά ιατρία, τότε και οι ασθενείς που έχουν άλλα προβλήματα και θα αντιμετωπίζονται στην πρωτοβάθμια, τους αναγκάζει να πάνε στα νοσοκομεία. Δεν συζητάω δε για το τραγελαφικό κυριολεκτικά και τραγικό ταυτόχρονα την εικόνα ουρών έξω από τα νοσοκομεία για διαγνωστικό τεστ. Αυτό θα έπρεπε να το κρύβουμε, αυτό θα έπρεπε να αποτελεί ντροπή και εμείς το παρουσιάζουμε κιόλα. Δεν ξέρω αν κάποιοι αισθάνονται και περήφανοι για την εικόνα. Εδώ, δηλαδή τα νοσοκομεία που εδώ το προσωπικό ειλικρινά είναι στα όρια εξάντλησης. Εδώ με οδηγείτε, να ρωτήσω, είστε Ιεραπετρίτης? Εδώ είναι ένα ανέκδοτο που κυκλοφορεί. Στην Ιεράπετρα τους ντόπιους κατοίκους τους λέμε Ιεραπετρίτες. Και το ανέκδοτο, σε εισαγωγικά ανέκδοτο, γιατί ήταν σοβαρό, είναι είσαι Ιεραπετρίτης. Δεν μπορώ να μην αφήσω ασχολίαστη τη δήλωση του Ιεραπετρίτη. Εγώ τι κατάλαβα από αυτό που έχει να κάνει με όλα αυτά τα οποία συζητάμε τώρα αυτή τη στιγμή? Η εικόνα με τις ΜΕΘ λέει, περισσότερες ΜΕΘ άμα είχαμε θα περισσότερος κόσμος θα πέθανε, και συνεχίζει και λέει, σκοπός μας είναι να αποσυμφορήσουμε του να πηγαίνει ο κόσμος στις ΜΕΘ. Ουσιαστικά ούτε ΜΕΘ έχουμε, ούτε πολιτική που να αποσυμφορεί, δηλαδή πρωτοβάθμια υγεία που να αποσυμφορεί. Δηλαδή εδώ είναι μια κατάσταση που είναι να γελάμε. Αφήνουμε την πανδημία και εξελίσσεται σε ένα βαθμό που να γίνεται ανεξέλεγκτη, ώστε να πηγαίνουν επιβαρημένοι άνθρωποι και να γεμίζουν οι ΜΕΘ που δεν έχουμε, και από την άλλη μεριά παίρνουμε κόσμο από τις πρωτοβάθμιες φροντίδες υγείας για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση, άρα να οδηγούμαστε σε ένα φαύλο κύκλο. Εδώ δηλαδή είναι μια κατάσταση που δεν μπορώ να την καταλάβω. Όπως ακριβώς το είπατε, η δεύτερο κομμάτι της δήλωσης είναι το κλειδί στην αντιμετώπιση πανδημίας, και κάνουμε το ακριβώς αντίθετο μάλιστα. Δεν είναι ότι δεν κάνουμε αυτό που λέει το δεύτερο κομμάτι, είναι ότι κάνουμε και το αντίθετο. Ότι οδηγούμε όλους να αντιμετωπιστούν στα νοσοκομεία. Από διαγνωστικό έλεγχο και δειγματοληψία, μέχρι για το παραμικρό να πηγαίνει κάποιος στο νοσοκομείο για να εξεταστεί. Κάνουμε το ακριβώς ανάποδο, είναι αυτό πολύ σωστά το χαρακτηρίζεται ως φαύλο κύκλο, και αυτό θα το πληρώσουμε. Είναι ξεκάθαρο. Ξέρετε, οι Ιταλοί, οι οποίοι έπαθαν και έμαθαν, 21 Μαρτίου οι Ιταλοί γιατροί είχαν γράψει σε επιστημονικό περιοδικό ότι το σύστημα υγείας που επικεντρώνεται στον ασθενή ατομικά και πραγματοποιείται από τα νοσοκομεία δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την πανδημία και χρειαζόμαστε περίθαλψη στην κοινότητα. Κοινοτική υγεία είχαν γράψει. Λοιπόν, μόνο έτσι αντιμετωπίζει την πανδημία. Λόγω του όγκου. Δεν υπάρχει σύστημα νοσοκομείων στον κόσμο που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει αυτό την πανδημία. Χρειάζεται κοινοτική πρωτοβάθμια υγεία. Εμείς κάνουμε το ανάποδο. Ακριβώς. Ναι, θα πει τώρα όμως κάποιος, έτσι. Τώρα που συζητάμε, ποια μέτρα μπορούμε να πάρουμε άμεσα που να είναι αποτελεσματικά? Γιατί εγώ από ό,τι είπατε καταλαβαίνω ότι πανδημία μεν, αλλά συνδημία. Διότι σωστό, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν την ανάγκη είναι οι άρρωστοι με υποκείμενα νοσήματα, κύριε Αγγιακά κλπ. Άρα ο ιός κύρια προς αυτούς τους ανθρώπους κατευθύνεται, έτσι δεν είναι? Βέβαια. Από την άλλη μεριά υπάρχει μια ανάγκη δράσης έγκυρα
διότι όταν θα δράσουμε αργά οδηγούμαστε στην ανάγκη να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις του ιού, δηλαδή τα σύνδρομα που δημιουργεί στους ανθρώπους με υποκείμενα νοσήματα. Ναι. Άρα οι άνθρωποι που βρίσκονται με καρδιαγγειακά και άλλα βρίσκονται με ένα μεγάλο κίνδυνο. Άρα αυτούς πρέπει να τους προσέξω μέσα στην κοινότητα. Άρα τι πρέπει να διαμορφώσω? Να διαμορφώσω ένα δίκτυο ιατρικής θεραπείας φαρμάκου νωρίς πριν φτάσει στο νοσοκομείο. Σήμερα πώς θα γίνουν όλα αυτά? Γιατί εγώ αυτό καταλαβαίνω από αυτό που εσείς λέτε και όχι απλά μου ακούγεται σωστό, είναι και αναγκαίο. Αλλά τώρα, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, τι πρέπει να κάνουμε τώρα? Διότι έτσι χειρίστηκαν την πανδημία μέχρι τώρα, ανεξάρτητα το τι μας λένε. Με εκπλήσετε ευχάριστα, μπορώ να πω, γιατί μιλάτε σαν να έχετε διαβάσει μια επιστημονική δημοσίευση που έχουμε ετοιμάσει και συγγράψαμε 22 επιστήμονες και όχι μόνο Έλληνες, και από όλο τον κόσμο, και περιγράφουμε ακριβώς αυτά που λέτε. Δηλαδή μου δίνει την εντύπωση, και να ξεκαθαρίζω και στους ακροατές, ότι δεν σας έχω στείλει αντίγραφο έτσι ούτε εμπιστευτικά, οπότε, αλλά θα το δείτε σύντομα δημοσιευμένα όλα αυτά που είπατε και πολλά άλλα, αλλά είστε ακριβώς εντός κλίμακτος. Θα σας πω το εξής. Πόσο θα διαρκέσει να γραφτεί μια πρόταση σε ένα χαρτί και να κατατηθεί ως τροπολογία ότι συνταγογραφείται το διαγνωστικό τεστ για τον κορονοϊό και αποζημιώνεται από τον ΕΟΠΗ? 5 λεπτά θα κρατήσει να το γράψεις. Αυτό έπρεπε να έχει γίνει πριν έρθει ο ιός στην Ελλάδα, από το Φεβρουάριο. Και ακόμα δεν συμβαίνει. Έχουμε χάσει ένα βασικό εργαλείο να έχει άμεση έγκαιρη διάγνωση. Είναι το βασικό. Δηλαδή το να κλείνεις ραντεβού και πιθανότητα σε κάποια κέντρα υγείας που δεν έχουν τεράστια όγκο, ή στο νοσοκομείο να πηγαίνεις και να περιμένεις με τις ουρές να εκτίθεσαι και σε ένα περιβάλλον με υψηλό υλικό φορτίο, ή να πηγαίνεις σε ένα κέντρο υγείας και δεν ξέρω αν γίνονται αυθημερών, και πιθανότητα δεν γίνονται όλα αυθημερών, αλλά να έχεις και μια στενή επαφή, π.χ. εγώ έχω σύμπτωμα και οι άνθρωποι που μένουν στο ίδιο σπίτι με μένα, επειδή δεν έχουν συμπτώματα, δεν δικαιούνται, λέει, να κάνουν διαγνωστικό τεστ, ενώ είναι στενές επαφές. Χάνουμε εξαιρετικές ευκαιρίες που έχουμε. Έχουμε χιλιάδες διαγνωστικά εργαστήρια ιδιωτικά, τα οποία ο ΕΟΠΗ καλύπτει ό,τι εργαστηριακό έλεγχο κάνεις, ζάχαρο, χοληστερίνες, γενική αίματος, γενικές ουρών, δεν καλύπτει το διαγνωστικό τεστ για τον κορονοϊό. Ακόμα δεν έχουμε λάβει μια απάντηση για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό. Τα υπόλοιπα. Κοιτάξτε, αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό και με βάζει σε πολύ σοβαρές υποψίες, διότι αλήθεια και πραγματικά από όλους τους επιστήμονες και όλη η παγκόσμια επιστημονική πρακτική και επιδημιολογική αντιμετώπιση του ζητήματος δείχνει ότι πρέπει να γίνει αυτό, και από την άλλη μεριά εδώ στην Ελλάδα δεν γίνεται, με βάση ένα προβληματισμό και σε μια σκέψη, μήπως γίνεται και εργαλειοποίηση της πανδημίας από κάποιους επιτίδιους. Και εδώ μπαίνει και ένα ζήτημα, να το πω έτσι καθαρά, γιατί πραγματικά συμφωνώ απόλυτα με αυτά που λέτε, αλλά εντάξει, να λέμε και κάποια πράγματα. Η αντιμετώπιση της κρίσης, δηλαδή, και από πλευράς των επιστημόνων, αλλά και από πλευράς των ειδικών, αλλά και από πλευράς πολιτείας, έχει και τεχνική και επιστημονική, αλλά και ηθική πλευρά. Δεν μπορεί τώρα, δηλαδή, όλοι οι επιστήμονες, οι ειδικοί να μιλάνε για την ανάγκη του τεστ και εδώ να μην συνταγογραφείτε. Και να υπενθυμίσω ότι οι αρχές έχουν και αυτές υιοθετήσει τη σημασία των τεστ, παρόλο που την άνοιξη μας έλεγαν ότι τα τεστ είναι σπατάλη, το οποίο είναι η μεγαλύτερη από τις παραδοξότητες που έχουμε ακούσει, όταν ήμασταν σε lockdown και κόστησε 20 δισεκατομμύρια, να συζητάμε εμείς για το αν έχουμε τέτοιο, για το αν είναι σπατάλη τα τεστ. Λοιπόν, αλλά σήμερα που το έχουν αναγνωρίσει και όλοι, εγώ ακόμα δεν έχω ακούσει μια απάντηση γιατί δεν συνταγογραφείτε το τεστ. Να μας πούν γιατί. Γιατί εγώ μπορώ να μην έχω σκεφτεί κάποιο λόγο που έχουν εκείνοι και το κάνουν. Έτσι, να μας το πούν. Δεν το βάλαμε
στην αποζημίωση ο οποίος για τον α, β, γ, δ λόγο, να ξέρουμε. Δεν χρειάζονται, σίγουρα χρειάζονται και το αποδέχονται και οι ίδιοι. Ωραία, γιατί δεν γίνεται. Έχουμε βγάλει απ' έξω χιλιάδες ιδιώτες γιατρούς και χιλιάδες διαγνωστικά εργαστήρια, διότι πρόσβαση θα έχουν μόνο εκείνοι οι οποίοι έχουν την δυνατότητα να πληρώσουν το τεστ. Και ξέρετε, μπορεί στη διάρκεια της πανδημίας ή το επόμενο ένα-δύο μήνες, μπορεί να μην φτάσει και ένα τεστ να κάνεις. Μπορεί να έχεις μια επαφή ή να έχεις ένα σύμπτωμα το οποίο τελικά να αποδειχθεί ότι δεν οφείλεται σε κορονοϊό και μετά από 2-3 εβδομάδες θα ξαναεμφανίσει ένα κρυολόγημα. Πόσα τεστ θα κάνεις και πόσο θα πληρώσεις την τσέπη σου. Και δεν είναι η ευκολία, όποτε έχει συμπτώματα μπες σε καραντίνα. Ξέρετε, δεν δουλεύουν όλοι στο δημόσιο να τρέχει ο μισθός ενώ κάθονται. Εγώ είχα γνωστό μου, φίλο μου, ελεύθερος επαγγελματίας. Με σύμπτωμα στη σύζυγό του. Δεν έβγαζε άκρη. Πλήρωσε την τσέπη του. Ήταν, βγήκαν και οι δύο αρνητικοί. Λοιπόν, αυτός άλλος δεν θα του έλεγα. Υπέθεσε, αφού δεν μπορούσε να κάνεις άμεσα τεστ, υπέθεσε ότι έχεις COVID και μείνε 14 μέρες κλείσει το μαγαζί σου που δουλεύει αυτή τη στιγμή. Και δεν έχει ούτε κάνει μια επιδότηση τίποτα. Γιατί είναι σε επάγγελμα που δουλεύει. Είναι ελεύθερος επαγγελματίας. Ποιος θα τον ζούσε αυτόν. Και να, δεν είχε. Αν αύριο μεθαύριο την άλλη εβδομάδα ξανακάνει ένα σύμπτωμα ή εκείνος ή η σύζυγός του, τι θα γίνει, θα ξαναπληρώνει για διαγνωστικό έλεγχο και στους δύο ή θα ξανάμπαινε σε καραντίνα και να πούμε άσχη μην κάνεις το τεστ που δεν έχεις χρήματα, μπες όμως σε καραντίνα και ξανακάτσε 14 μέρες χωρίς να δουλεύεις. Τι είναι αυτά, τι το περάσαμε. Δεν είναι λόγο, δεν είναι φυσιολογικά αυτά τα πράγματα. Και να λέμε δεν συνταγογραφείται το τεστ. Αδιανόητο. Και δεν έχει υπάρξει μια ερώτηση ειλικρινά. Δεν έχω ακούσει ποτέ κάποιον να κάνει δημοσιογράφο. Και αυτή και εσείς, ενώ γενικά, όχι εσείς ατομικά. Δεν ρωτάτε για ποιο λόγο δεν συνταγογραφείτε. Αυτό θα πρέπει να είναι καθημερινή ερώτηση. Καθημερινή. Τι να πω. Τεστ. Ποια άλλα μέτρα μπορούμε να πάρουμε άμεσα στο επίπεδο της οργάνωσης της αντιμετώπισης και στο επίπεδο αυτό που λέμε πρωτοβάθμια φροντίδα. Τι πρέπει να κάνουμε. Πάρα πολλά πράγματα. Να φτιάξουμε, καταρχάς χρειάζεται αποκέντρωση. Δεν μπορεί ο ΕΟΔΗ να κάνει χνηλάτιση. Θα πρέπει να φτιάξουμε ομάδες χνηλάτισης σε κάθε περιφέρεια και σε κάθε νομό. Θα πρέπει να είχαμε, εμείς είχαμε καταθέσει και γραπτό σε κάποιους που ενδιαφέρθηκαν, μια πρόταση για να φτιαχτεί δίκτυο εργαστηρίων, περιφερειακό, δηλαδή αναπεριφέρεια ένα νομό. Και να γίνονται τα πάντα, μην έχουμε μεταφορές δειγμάτων. Στείλε τα δείγματα στην Αθήνα, στείλε τα δείγματα στη Θεσσαλονίκη, στείλε τα δείγματα στο Πανεπιστήμιο το κοντινό για να κάνει τους ελέγχους. Να γίνονται όλα τοπικά άμεσα, να υπάρχει χνηλάτιση άμεση σε επίπεδο είτε δημοτικό, είτε νομού, είτε περιφέρειας. Είναι πολύ πιο γρήγορα από να περιμένεις να έρθει μετά από μέρες κλιμάκιο του ΕΟΔΗ να κάνει δειγματοληψίες σε στενές επαφές. Τι να το κάνεις μετά από 5-6 μέρες. Έχει ήδη χαθεί ο έλεγχος. Λοιπόν. Κέντρα υγείας, ενίσχυση, πρωτόκολλα, γραμμές τηλεφωνικές. Τι μου λέτε τώρα, εδώ είχαμε βγάλει τον κύριο Βανταράκη και μας είπε ότι από πότε είχαν στείλει 6 πανεπιστημιακά εργαστήρια σε επίπεδο περιφέρειας προκειμένου να ενταχθούν σε όλη αυτή τη διαδικασία και δεν έχουν πάρει ακόμα απάντηση. Ναι, νομίζω από τον Αύγουστο είναι αυτό. Από τον Αύγουστο. Ίσως και νωρίτερα. Τώρα, δηλαδή, ειλικρινά δεν μπορώ να τα καταλάβω αυτά τα πράγματα. Σας είπα τώρα απλά πράγματα, τα οποία προσέξτε εργαστήρια. Ξέρετε, υπάρχουν στην Ελλάδα, τα πανεπιστήμια και άλλα ερευνητικά κέντρα και δημόσια έχουν άπειρα μηχανήματα PCR. Αφήστε δε που τώρα έχουμε και τα rapid test που την άνοιξη δεν τα είχαμε και αυτά αποτελούν φοβερό εργαλείο. Πολύ σημαντικό εργαλείο για ταχύτητα στη διάγνωση, για αμεσότητα, για ελάττωση του κόστους της διάγνωσης, όλα αυτά. Τι βλέπετε, να γίνεται τίποτα από όλα αυτά και είναι τίποτα δύσκολα, δηλαδή σε μια πανδημία όπου στο πρώτο κύμα ξοδέψαμε 20 δις για τη στήριξη, τώρα πώς θα δεις θα μας τυχήσει αυτό το lockdown, το επόμενο, το μεθεπόμενο, δηλαδή πόσο θα ήταν το κόστος να γίνουν αυτά. Δεν ζητάμε να φτιάξουμε ένα σύστημα υγείας από την αρχή που δεν υπήρχε. Που θα φτάναν αυτά τα χρήματα για να το φτιάξεις, έτσι. Αλλά
εδώ δεν ζητάμε κέρυες παρεμβάσεις. Εδώ δεν υπήρχε πρωτόκολλο τι να τον κάνει στον ασθενή προς τους ιδιώτες γιατρούς. Ξέρετε, είχα γράψει ένα post στο Facebook 27 Φεβρουαρίου να φτιάξει ο ΕΟΔΗ σε συνεργασία με τους ιατρικούς συλλόγους πρωτόκολλα πώς θα χειρίζεσαι και πώς θα αντιμετωπίζει ο ιδιώτης την οικία τον ασθενή με κορονοϊό. Και δεν είναι μόνο για να γλιτώσει το νοσοκομείο, προσέξτε. Δεν λαμβάνουμε υπόψη μας και κάτι άλλο πολύ σοβαρό. Ξέρετε πόσοι ασθενείς κάθονται σπίτι και όταν καταλήγουν να πάνε στο νοσοκομείο καταλήγουν σε μια δραματική κατάσταση όπου χρήζουν άμεσα διασωλήνωση? Ξέρετε τι απώλεια είναι αυτό επειδή δεν υπάρχει πρωτοβάθμια φροντίδα ώστε έγκαιρα να δει ότι κάποιος επιδεινώνεται? Αυτό θα σας ρωτούσα τώρα. Κοιτάξτε, παρακολουθώ. Αυτό που παρουσιάζεται κρούσματα, μολύνσεις καλύτερα, έτσι, είναι ακριβώς ανάλογο και αντίστοιχο με τον αριθμό των ημερήσεων τεστ. Ναι, βλέπετε την κίνηση Σαββατοκύριακο και Δευτέρα. Ακριβώς. Άρα τι σημαίνει αυτό? Επιβεβαιώνει αυτό το οποίο συζητάμε τώρα. Και από την άλλη μεριά, παρακολουθώντας έτσι και τους γιατρούς της πρώτης γραμμής, πέρα από το κομμάτι των επιστημόνων, των ερευνητών κτλ, ότι αυτό επισημαίνουν όλοι, όλοι μα όλοι, ότι το πρόβλημά μας αυτή τη στιγμή και μηδέν κρούσματα λέει να είχαμε, λέει ο κύριος Καπραβέλος, πνευμονολόγος του ΜΕΘ Παπανικολάου, ναι, που είναι στην πρώτη γραμμή, και μηδέν κρούσματα λέει να είχαμε τώρα, δεν θα μπορούσαμε να ανταποκριθούμε με το ρυθμό που έρχονται οι άνθρωποι και που έχουν ανάγκη διασωλήνωση στις ΜΕΘ. Ναι. Άρα τι τους λέει πρακτικά? Τους λέει αυτό που λέτε εσείς. Ξέρετε πως αλλάζει, ακούστε, ακόμα και για ζητήματα που δεν αφορούν τον COVID. Θα σας πω για παράδειγμα μια μεγάλη συμμετέχεια στην Αγγλία που έδειξε ότι οι αρρύθμοι στη διαβητική έχουν διπλάσιο κίνδυνο θανάτου και διπλάσιο κίνδυνο να καταλήξουν στις ΜΕΘ από τους ρυθμισμένους διαβητικούς. Τη ρύθμιση του διαβήτη δεν πρόκειται να ασχοληθεί ένα νοσοκομείο που θα πας για να εκθέσεις για COVID. Είναι δουλειά της πρωτοβάθμιας φροντίδας. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο πολυδιάστατη είναι η παρέμβαση που μπορεί να γίνει σε επίπεδο κοινότητας, δηλαδή εκτός νοσοκομείου, της πρωτοβάθμιας φροντίδας, που θα μειώσει και το κίνδυνο, έχει εντωμεταξύ και διτό ρόλο και πρωτοβάθμιας πρόληψης, πρωτογενού συγγνώμη πρόληψης, δηλαδή πριν νοσήσει κάποιος από COVID, και δευτερογενούς πρόληψη, δηλαδή αφού νοσείς, σε επίπεδο κοινότητας εκτός νοσοκομείων. Από τη ρύθμιση σωστή των ασθενών, των αγκιακών, των καρδιαγκιακών, των μεταβολικών νοσημάτων όπως ο διαβήτης, ρύθμιση σωστή των φαρμάκων. Να είναι κάποιος ρυθμισμένος. Μιλάμε για κρίσιμα ζητήματα που σχετίζονται άμεσα με τον κίνδυνο που θα έχεις αν προσβληθείς. Με από οδηγίες, τι να αποφεύγει, πώς να κινείται, δηλαδή. Άπειρα πράγματα. Πόσο θέλει να φτιάξει ένα τηλεφωνικό κέντρο που θα ασχολείται αποκλειστικά με τέτοιους ασθενείς ή και με ύποπτους να είναι ασθενείς COVID με πρωτόκολλα συγκεκριμένα οδηγίες? Και όταν ο ΕΟΔΗ θα τα αναλάβει όλα, που παίρνει τηλέφωνο και απαντάνε μετά από μια ώρα, θα απαντήσουν γιατί γίνεται το χάος τηλεφωνικό κέντρο. Αυτά να γίνονται σε επίπεδο τοπικό, νομού, περιφέρεια και με γιατρούς για αντιμετώπιση. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει σύστημα, αλλά δεν είναι και ένα σύστημα το οποίο θέλει μήνες για να φτιαχτεί. Είναι απλές ιδέες και λύσεις, όχι τίποτα και καινοτόμο. Έχουν εφαρμοστεί αλλού. Είναι καταγεγραμμένα αυτά όλα. Δεν είναι κάτι που θα ανακαλύψουμε εμείς στον τροχό. Και τα οποία ούτε κόστος τεράστιο έχουν, έτσι, ούτε χρόνο χρειάζονται άπειρο που δεν τον έχουμε και δεν τον είχαμε. Υποτίθεται γι' αυτό πήραμε το πρώτο, κάναμε το πρώτο lockdown. Το οποίο αποδείχθηκε, αυτό που λέει ο λαός μας, ότι ήταν τρύπα στο νερό. Διότι αυτά που γλιτώσαμε προς το πρώτο lockdown, τα έχουμε πολλαπλώς τώρα, και αυτό, για όσους νομίζουν ότι εκπλαγήκαμε από το τι συνέβη, το έγραφαν σε ένα μοντέλο το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, το οποίο είχα παρουσιάσει εγώ σε διαδικτυακό μέσο ενημέρωσης, στις 3 Απριλίου, ότι όταν κόβεις πολύ νωρίς και πολύ ψητικά την πανδημία στο πρώτο κύμα, έχεις κίνδυνο να έχεις ένα δεύτερο κύμα το οποίο θα είναι τεράστιο και θα τα υπερκεράσει όλα. Και αυτό συμβαίνει σήμερα. Αυτό το οποίο είχαν γράψει οι επιστήμονες του Χάρβαρντ ως μοντέλο, είχαν δημοσιεύσει,
στις 3 Απριλίου. Όποιος εξεπλάγει δεν ήξερε τι του γινόταν. Και δεν εννοώ, εννοώ τους ειδικούς, έτσι. Ο κόσμος δεν μπορεί να κάθεται να διαβάζει τώρα τα μοντέλα και τη δημοσίευση του κάθε πανεπιστήμιο, έτσι. Αναφέρομαι στους ειδικούς. Λοιπόν, δεν ξέρω, αυτά ήταν γνωστά. Δεν ξέρω τι νομίζουν, κύριε Φαρσαλινέ. Εγώ εκείνο που, το οποίο βλέπω και αυτή τη στιγμή είναι, έτσι όπως το λένε στον τόπο μας, ίσα και καλά την πάμε. Δεν έχω ακούσει από κανένα υπεύθυνο στη διαχείριση αυτής της πανδημίας να πει, ρε παιδί μου, κάτι δεν κάναμε. Και ακούω και εκείνο και το, γιατί έτσι θα το πω τώρα, τον Γεωργιάδη, που να μου κάνει νεκρολογίες. Δηλαδή όταν υπάρχει μια τέτοια αντίληψη ότι όλα καλά πάνε, πώς θα εισακουστούν φωνές σαν εσάς? Αυτό είναι πράγματι απορίας άξιος. Δηλαδή πώς πάνε όλα καλά και έχουν μπλοκάρει τα πάντα, δεν το έχω καταλάβει εγώ. Πώς πήραμε τα μέτρα σωστά και ήταν όλα τα μέτρα τεκμηριωμένα και σωστά και δεν δούλεψε τίποτα, γιατί... Μα ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση, θέλει πολύ. Μια ευτυχία δεν υπάρχει. Μια τιμιότητα και εντιμότητα δεν υπάρχει. Τι πιο απλό πράγμα να πούμε? Ξέρετε, σε αυτό το πράγμα δεν τα πήγαμε, ρε παιδί μου, καλά. Λαθέψαμε, υπολογίσαμε λάθος. Ας ακούσουμε και το τι πρέπει να κάνουμε παραπέρα. Ποιος θα... όταν όλος ο κόσμος ακούει αυτά που του εκπέμπουν ως μήνυμα, τι μου μιλάτε για ψεκασμένους μετά? Δηλαδή αυτή η πολιτική φτιάχνει τους ανθρώπους να δυσπιστούν. Ήταν προφανές από το πρώτο κύμα ότι θα ζήσουμε καταστάσεις παραπληροφόρησης και μια στρατηγική η οποία παραπέμπει σε μεσαίωνα, ότι θα πούμε τα πράγματα όπως νομίζουμε ότι πρέπει να υποθούν για να πιστεί ο κόσμος. Έχει αποδειχθεί στην ιστορία ότι ψέμα δεν οδήγησε ποτέ, η παραπληροφόρηση δεν οδήγησε ποτέ σε όφελος για τη δημόσια υγεία. Το να δημιουργήσει ένα κλίμα τρομοκρατίας δεν βοήθησε ποτέ σε τίποτα, και ειδικά σε θέματα υγείας, που είναι γνωστό ότι η ψυχική νόσος και η διάθεση παίζει τεράστιο ρόλο στο πώς θα αντιμετωπιστεί, ακόμα και αν νοσήσει. Δηλαδή, πάει κάποιος να χειρουργηθεί. Το πρώτο που κάνουμε είναι του φτιάχνουμε την ψυχολογία. Δεν του λέμε θα πεθάνεις από το χειρουργείο. Έτσι, του φτιάχνουμε την ψυχολογία. Δεν του δημιουργούμε κλίμα τρομοκρατίας. Γι' αυτό είπα, αναρωτηθείτε όλοι εσείς οι οποίοι ζείτε σε ένα κλίμα τρομοκρατίας και αυτό σας έχει επηρεάσει την καθημερινότητα, σας έχει υποβαθμίσει την ποιότητα ζωής. Και δεν λέμε ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Το σοβαρό πρόβλημα που υπάρχει δεν σημαίνει ότι πρέπει να ζούμε σε ένα κλίμα τρομοκρατίας που θα πεθάνουμε ανά πάσα στιγμή. Μα αυτό λέτε. Άλλο εδώ δεν είναι μόνο το κλίμα τρομοκρατίας που δημιουργούμε στην κοινωνία. Εδώ στοχοποιούμε και τους ανθρώπους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Νοσηλεύτριες, λέει, που εκεί τις περνάνε από εδέ γιατί κόλλησαν. Αυτό ειλικρινά απορώ, γιατί αν συμβαίνει, γιατί εγώ έχω δει ένα έγγραφο από ένα νοσοκομείο της Βορείου Ελλάδος, αλλά και έχω ακούσει αυτά που λέτε κι εσείς ότι γίνονται εδέ, αλλά δεν έχω δει τίποτα εγγράφος. Αν αυτά όμως συμβαίνουν, απορώ ειλικρινά με το σκεπτικό, τη λογική, και απορώ γιατί οι εργαζόμενοι, οι οποίοι ουσιαστικά είναι τα θύματα που προσλήθηκαν, δεν έχουν κυνηγήσει νομικά το ζήτημα, διότι αντί να τους πούμε και συγγνώμη, που ανθρώπινο να προσβληθείς, είσαι σε ένα χώρο με μεγάλο φορτίο υγικό, αλλά αντί να θεωρήσουμε ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι θυσιάζουν την υγεία τους, όχι θα πεθάνουν οι άνθρωποι, αλλά δημιουργείται πρόβλημα στην υγεία τους από την εργασία τους, τους κυνηγάμε κιόλα. Αυτά δηλαδή είναι η ποινικοποίηση της μετάδοσης του ιού, η οποία ξεκίνησε με το σκεπτικό ότι θα δημιουργήσουμε ένα φόβο για να ακολουθούν τα μέτρα. Όταν φτάνει στο επίπεδο να εφαρμόζεται σε επαγγελματίες υγείας στον χώρο της δουλειάς του, εγώ σας ρωτάω κάτι. Βρείτε μου εσείς έναν ιδιώτη γιατρό που θα κάτσει να ασχοληθεί ή έναν γιατρό της πρωτοβάθμιας οικογενειακούς, ας πούμε, που είναι συμβερνή με το νεοποίη και έχουν ιατρείο, δεν είναι σε κέντρο υγείας. Ποιος θα κάτσει να ασχοληθεί με ασθενή με COVID όταν θα γνωρίζει ότι μπορεί ο ίδιος να προσβληθεί και να προσβάλλει και κάποιον άλλον ασθενή, υπάρχει αυτή η πιθανότητα, και να βρεθεί κατηγορούμενος, να πρέπει να αποδείξει ότι πήρε τα μέτρα όπως έπρεπε
η θάλασσα κινδυνεύει με φυλάκιση. Αυτά τώρα είναι πρωτοφανή, παραπέμπουν, ξέρετε, σε κυνήγι μαγισσών το Μεσαίωνα, που καίγαν τις μάγισσες. Εκεί παραπέμπουν όλα αυτά. Είναι δηλαδή αδιανόητα. Αδιανόητα να μπορεί να αντιληφθείς ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα. Είναι αδιανόητο, πραγματικά. Και παρουσιάζεται ως φυσιολογικό. Είναι τέτοια η παράνοια και η ιστερία και η παράκρουση, ότι αυτά τα αδιανόητα παρουσιάζονται ως φυσιολογικά και λογικά. Δεν έχω να σχολιάσω κάτι άλλο. Εγώ, κλείνοντας την σημερινή μας εκπομπή, αλλά επειδή πιστεύω ότι λέει COVID-19, η ζωή μας είναι τέτοια και η πορεία αυτού του ιού που θα τον έχουμε μπροστά μας για πολύ μεγάλο διάστημα, νομίζω ότι θα σας χρειαστούμε να ξανασυζητήσουμε, γιατί έτσι φαίνεται, γιατί εκτός από COVID-19, γιατί τον λένε 19, ή είναι στην ιστορία μας, θα έχουμε και COVID-20. Μακάρι λοιπόν οι φωνές σαν τη δικιά σας να σας ακουστούν και να δούμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το Εθνικό Σύστημα Υγείας και ένα μέσο μακροπρόθεσμο προγραμματισμό για το τι σύστημα υγείας θέλουμε, οργανωμένα, συντονισμένα, από την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας μέχρι τη ΜΕΘ. Να είστε καλά, καλή σας μέρα, σας ευχαριστούμε πολύ και να είστε σίγουρος ότι θα ξανασυζητήσουμε.